Η διαχείριση των πάρκων και των αλσών είναι ένα σύνθετο και πολυπαραγωγικό πρόβλημα, θέμα, πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για ένα πάρκο όπως είναι το πεδίο του Άρεως, μέσα στο κέντρο της πρωτεύουσας της χώρας, εκατοντάδων στρεμμάτων, που έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο θέμα που έχει να κάνει με την αναλογία πράσινου προς κάτοικο στο κέντρο της Μητρόπολης, που είναι εξαιρετικά προβληματικό σε σύγκριση για τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στο εξωτερικό. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την περιφερειακή διοίκηση, κάναμε μια τεράστια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε χρονίζοντα προβλήματα όσον αφορά τόσο τις υποδομές, όσο και την όλη εικόνα που έδινε το πάρκο όσον αφορά τη χρήση του και την αξιοποίησή του από τους συμπολίτες μας. Δεκάδες εργατόρες, πολλά εκατομμύρια από ίδιους πόρους της περιφέρειας Αττικής. Νομίζω όμως τώρα ότι είμαστε πια σε μια επόμενη μέρα. Αξίζει πραγματικά τον κόπο να μπει κανείς μέσα, να το περιδιαβεί τώρα που έχει μπει και η ανοιξούλα, να το χαρεί, γιατί πραγματικά είναι ένα υπέροχο πάρκο. Πρώτον, οι υποδομές του αυτή τη στιγμή είναι σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση σε σχέση με το πώς ήταν όταν παραλάβαμε την ευθύνη του σαν Περιφερειακή Αρχή. Θα πω μόνο ότι το Άλσος Οικονομίδη, το περίφημο ιστορικό Άλσος Οικονομίδη, παρελήφθη πλέον επισήμως από την Περιφέρεια, ανακαινισμένο. Είναι ένας υπέροχος χώρος που αξίζει τον κόπο να το δείτε και θα το αποδώσουμε προκειμένου να γίνει ένας χώρος πολιτισμού και αναψυχής. Το ίδιο ισχύει και για άλλες υποδομές του πάρκου, παραδείγματος χάρη το φωτισμό του που τον βρήκαμε κατεστραμμένο και σήμερα κατά 95% το πάρκο φωτίζεται επαρκώς και είναι μια χαρά και τις απογευματινές βραδινές του ώρες. Επίσης, οι δύο γαρδένιες όπως λέμε που προτιθέμεθε να τις δώσουμε ως αναψυκτήρια προκειμένου ο κόσμος που το περιδιαβαίνει και το χαίρεται να έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει να πιει την πορτοκαλάδα του, το νερό του. Τα παιδιά επίσης θα έχουν τη δυνατότητα, ας πούμε, κάπου να στέκονται με τις οικογένειες. Και είναι μια συνεχής διαδικασία οι εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε ένα ζωντανό πάρκο, που το ζωντανό πάρκο σημαίνει και συνεχής εργασίες συντήρησης επισκευών σταθερά και μόνιμα. Τα πάρκα είναι μια ζωντανή ιστορία, κύριε Καλοδούκα, και σταθερά θα χρειάζεται να παρεμβαίνουμε για να υποστηρίζουμε υποδομές και δράσεις. Όσον αφορά η συντήρηση του πρασίνου, εμείς βάλαμε εξωτερική εργολαβία για να το αναζωογονήσουμε και σήμερα είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, διότι είναι ένα εξαιρετικό πράσινο, ζωντανό πράσινο. Θα ήθελα να σημειώσω ότι αυτή τη στιγμή με την εξυγίανση αυτή έχουμε 1810 δέντρα καινούρια, 11.650 θάνους νέους, 634 αναρριχόμενα φυτά, 3.044 λουλούδια και στην περιοχή του Ροδόνα φυτεύτηκαν 2.030 φυλιές. Αξίζει τον κόπο πραγματικά να το δει κανείς, επαναλαμβάνω, και να το χαίρετε. Η καθαριότητα είναι μια συνεχής προσπάθεια για μας, την κάνουμε με δικές μας δυνάμεις, με οκτάμινες συμβάσεις, διότι γνωρίζετε ότι υπάρχει το πρόβλημα της υποστελέχωσης και της μη δυνατότητας πρόσληψης, ωστόσο με συμβάσεις και δικές μας δυνατότητες αφιερώνουμε δηλαδή ανθρώπους, ανθρώπινο δυναμικό και προσπάθειες, είναι τα πράγματα τελείως διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν και είναι μια συνεχής προσπάθεια και στοίχημα για μας. Έχουμε επί 24ωρης φάσεως φύλαξη ως Περιφέρεια Αττικής, επιπρόσθετα και συνεπικουρικά στη βασική προσπάθεια αστυνόμευσης του, που βεβαίως είναι από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, και τηρείται απαρέγκλητα ο κανονισμός του πάρκου, που σημαίνει ότι ανοίγει στις 6 το πρωί και στις 11 το βράδυ κλείνει τις βραδινές ώρες. Η αστυνόμευση του πάρκου αυτή καθεαυτή δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας, ωστόσο είμαστε σε μια συνεχή διαδικασία συνεργασίας με το Υπουργείο, όπως προείπα, και την Ελληνική Αστυνομία, για να υπάρχει αυτό το αίσθημα της ασφάλειας σε αυτόν που το περιδιαβαίνει και το περπατάει. Το πιο σημαντικό όμως εξ όλων είναι ότι ανοίγουμε το πάρκο συνεχώς σε συμμετοχικές δράσεις πολιτισμού και αλληλεγγύης, το δίνουμε σε φορείς, σε συλλογικότητες, σε πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, για να μπορούμε ακριβώς να κάνουμε το πάρκο μας ελκυστικότερο και να δίνουμε τη δυνατότητα σε δράσεις, happening, events κτλ., ο κόσμος να μπαίνει μέσα και να συμμετέχει παρακολουθώντας όλες αυτές τις δεκάδες εκδηλώσεις. Έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικών, εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων με την πρώτη διεύθυνση εκπαίδευσης Αθηνών.
Με το Σώμα των Προσκόπων επίσης, επάνω στο Λόφο του Φινόπουλου, εξαιρετικές εκδηλώσεις πέρυσι που είχαμε διοργανώσει. Και προγραμματίζουμε, έχουμε ένα ολόκληρο πρόγραμμα δεκάδων εκδηλώσεων, προκειμένου ακριβώς αυτό να γίνεται, ας πούμε, σε πολλαπλές συνεργασίες με όσο γίνεται πιο περισσότερους φορείς. Όσον αφορά τα κοινωνικά προβλήματα που συναντάμε στο πάρκο και κυρίως προβλήματα με συμπολίτες μας που έχουν πρόβλημα ουσιοεξάρτησης, θέλω να τονίσω ότι αντιμετωπίζουμε το ζήτημα, προσεγγίζουμε το ζήτημα σαν περιφέρεια με ανθρωπιά και όρους αξιοπρέπειας και, επιτρέψτε μου, επιστημοσύνης. Προς τούτο, λοιπόν, είμαστε τώρα στην τελική φάση για ένα πρόγραμμα αποσυμφόρησης περιοχής και απομείωσης της βλάβης στους συμπολίτες μας που χρήζουν, που έχουν τέτοια προβλήματα και χρήζουν υποστήριξης. Από κοινού με τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ, από κοινού και με τους δύο αυτούς επιστημονικούς φορείς με εμπειρία στο πεδίο, και με το Δήμο Αθηναίων, σε συνέργεια και με το Δήμο Αθηναίων, προκειμένου ακριβώς να έχουμε μια ουσιαστική υλοποίηση δράσεων με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στο πεδίο, όπως λέμε. Άρα, λοιπόν, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, προχωράμε σε λύσεις, δίνουμε καθημερινά μάχη να αλλάξουμε το πάρκο, μία μάχη από το χθες στο σήμερα για να ανοίξουμε δρόμους για το αύριο. Ήθελα να σημειώσω επίσης ότι στα πλαίσια αυτών των συνεχών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, μεγάλη σημασία είναι αυτό το τρίμερο που συνδιοργανώνουμε με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την εκπαιδευτική κοινότητα, όπως σας προανέφερα. Είναι δράσεις από αφορμή την ημέρα για το παιδικό βιβλίο, από τις 2 μέχρι τις 4 του μηνός, μέσα στο πάρκο. Θέλω να σημειώσω, θα μπούμε για πρώτη φορά και μέσα στο ανακαινισμένο κτίριο του Οικονομίδη για κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες. Είναι μια σπουδαία διοργάνωση, θα φέρουμε παιδιά και προσφυγόπουλα παιδιά και τα βιβλία θα είναι δίγλωσσα και θα είναι αφιερωμένη αυτή η μέρα για το παιδικό βιβλίο στους πολλούς κόσμους που τα παιδικά βιβλία οφείλουν να ανοίγουν και να λειτουργούν σαν γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και κοινοτήτων. Θέλουμε να γνωρίσουμε καλύτερα τους ανθρώπους της προσφυγιάς, τα προσφυγόπουλα. Θέλουμε και αυτά να μας γνωρίσουν καλύτερα, να γνωριστούμε καλύτερα. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι, επαναλαμβάνω, ένας ανοιχτός ορίζοντας και για άλλου τέτοιου χαρακτήρα, άλλες τέτοιου χαρακτήρα δράσεις. Πέρσι είχαμε κάνει στην Κεσαριανή κάτι αντίστοιχο, από αφορμή τον αθλητισμό, με δράσεις μπάσκετ και ποδοσφαίρου με τα προσφυγόπουλα μαζί, και ήταν εξαιρετικές επιτυχίες. Θέλουμε να το κάνουμε και αυτό θεσμό.